από Ελευσίνας μαζί με το στράτο Σκαφίδα. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος. Έχουμε εδώ πέρα μία εικόνα. Ναι. Μίας κατασκευής που την δημιούργησε, την επίησε ο Αδριανός. Αυτή η κατασκευή υπολογίζεται γύρω στο 125, έτσι, μετά μηδενός βεβαίως, η οποία έφερνε το νερό με τυχείο αλλού υπερυψωμένο και αλλού υπέγειο από τις παρυφές της Πάρνηθος μέχρι εδώ. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο στήχησε πάρα πολλά χρήματα στον εαυτό τον μεγάλο αυτοκράτορα, ο οποίος κάποια στιγμή δεν μπορούσε τα έξοδα αυτά να τα, δηλαδή τα χρήματα αυτά να τα συγκεντρώσει, διότι το εραντίο του είχε επιτέλους να μας φτιάξει το υδραγωγείο όπως έκανε στην Αθήνα. Πάλι από το Πάρνηθο. Αλλά εκεί είχε βάλει δρόμους. Εσύ εδώ που θα φτιάξει αυτό, θα βάλει μόνο εγκρίτες και θα σου πληρώνει. Δρόμους δεν θα βάλει. Και εκεί την πάτησε ο Αδριανός. Και μάλιστα σταματήσαν τα έργα για πολύ καιρό μέχρι που βρήκε πάλι χρήματα. Επέβαλε, ιστορικά μιλάμε τώρα, επέβαλε και ένα ΦΠΑ, να το πούμε έτσι, ένα φόρο στους γεωκτήμονες, στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους του δικαστήριου πεδίου να μαζέψει κάποια χρήματα, οι οποίοι δεν ενέδωσαν και δεν δέχτηκαν αυτό το πράγμα. Οπότε κάποια στιγμή βρήκε χρήματα και τελείωσε εδώ πέρα το Αδριάνιο. Πες. Αυτή όμως η απέτηση, αυτή ξεκινά από πολύ, από τα ριζά που λένε, από τα πολύ βαθιά. Γιατί το ιερατείο είχε τη δυνατότητα να μοιράζει και φόβο. Το ιερατείο είχε στην κατοχή του όπλα υπερημένες τεχνολογίες, αλλά δεν μπορούσε να τα ενεργοποιήσει. Γι' αυτό το λόγο φώνασε πάρα πολλές φορές, καλούσε εδώ ειδικά μέσα στο χώρο εδώ που ήταν οι ξενώνες, μέχρι και τον Πυθαγόρα. Του λέει, έλα εδώ, κάτσε να τρως, να πίνεις, ό,τι θέλεις θα το έχεις. Απλά δώσε μας κάτι που θα σε ρωτήσουμε, δώσε μας γνώση, μοίρασέ μας αυτό το πράγμα. Για πες μου κάτι, γιατί δεν μπορούσε να την ενεργοποιήσει, ξέρουμε το λόγο. Είχανε το τηλέφωνο, αλλά δεν υπήρχε, ας πούμε, η κεραία, δεν υπήρχε όλος αυτός ο μηχανισμός για να μπορέσει αυτό το πράγμα να δουλέψει. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ναι. Κάτω στην υπόγεια Ελευσίνα, όταν θα την ανοίξουν, γιατί κάποια σημεία θα την ανοίξουν, δεν το συζητάμε. Θα σας δείξω και τους χώρους που είναι από κάτω. Κάτω υπάρχουν αυτές οι τεχνολογίες, απομένες. Όταν θα ανοίξουν να τις δούνε. Δεν μπορούσαν, τις είχαν, αλλά δεν μπορούσαν. Μάλιστα, όταν μπορέσανε κάποια στιγμή, ήταν εκείνο το πρωινό της 20ης Δευτέρας που υδρομειώνω στο 480, 10 χρόνια μετά δηλαδή τη μάχη του Μαραθώνος, εδώ, που το ιερατείο έστειλε το μνησίφυλλο, τον κήρυκα, να πει στον Θεμιστοκλή, τα έχουμε πει αυτά βέβαια, ότι κανόνισε με τον Ευρυβιάδη και με τον άλλον τον αδύματο, τον Κορίνθιο, τον στρατηγό, να συμφωνήσετε να γίνει εδώ, στην Ψιτάλια η μάχη, η ναυμαχία. Ο Ευρυβιάδης δεν ήθελε, ήθελε να γίνει στο νησιμό για να σκοτήσουν σε περίπτωση ήλτας, να μπουν στην ενδοχώρα να σωθούν. Παρ' όλα αυτά καταφέρανε τέλος πάντων και τους πείσανε και έγινε εδώ πέρα. Τότε λοιπόν, αγαπητέ Ιώνα, δεν έχει καμία έννοια τώρα, κανένα νόημα να με φωτογραφίζεις, γιατί θα μου κόψανε το Facebook, θα μου κόψουν και το λαιμό κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα αυτό είναι ότι μπόρεσε το ιερατείο εκείνο το πρωινό. Είσαι στον αέρα, μην ανησυχείς. Με τον Ιάχο, Ιάχος, τα είπαμε αυτά, έτσι. Από εδώ ήταν ο Ιάχος, στο τροφόνιο ήταν το ψωάνο της Αρτέμιδος. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Στην εκπομπή την προηγούμενη. Στις προηγούμενες εκπομπές, ναι. Και τι δυνατότητα μπορούσε να έχει το ιερατείο από τεχνολογικής απόψης. Το θέμα είναι ότι κατανικήσανε τον στόλο του, τον περσικό στόλο, τον κατακάψανε, οι σφαίρες αυτές που φεύγανε και πέστανε με μαθητική ακρίβεια, με μαθηματική ακρίβεια, πέφτανε πάνω μόνο στα ξένα πλοία, γιατί τα δικά μας ήταν διασκορπισμένα δίπλα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο έργο που έγινε, ήταν ένα κατόρθωμα τεράστιο. Των μισθών. Του ιερατείου. Του ιερατείου. Έτσι, διότι κατήχε την τεχνολογία. Όταν γύρισε όμως ο Μαρδόνιος μετά από 3 μήνες, πέρασε από εδώ πέρα. Δεν ξαναδούλεψε. Και δεν βρήκε άνθρωπο μέσα και την κατέκαψε, τη διάλυσε την Ελευσίνα. Και πήγε μετά να ξεχειμωνιάσει στη Θεσσαλία και ακριβώς μετά από κάτι μήνες έγινε και η μάχη των Πλατεών,
ο Μαρδόνιος έφαγε την πέτρα στο κεφάλι και εισήχασε και τελειώσαμε αυτόν. Α, εδώ έχουμε και τα τρία σύμβολα της Ελευσίνης απέναντι μας. Το Στάχη, ο Ρόδακας, το Στάχη και η Κρύπτη, η Ερακρύπτη. Και δίπλα είναι ο Κέρνος. Ο Κέρνος. Πώς τον είπες? Κρύπτη, εγώ τη λέω, ιερή. Γιατί ξέρω ότι φυλάσσονταν μέσα τα ιερά και τα όσια. Κέρνος, αυτά θα δούμε. Κέρνος, ωραία. Πιο πάνω θα δούμε τα ανάγκη. Υπάρχουν και κανένα μαγαζίνι. Εδώ είναι τα προπήλαια λοιπόν, τα μικρά προπήλαια. Πάμε να δούμε και την κάρτα. Μετά στην επανάληψη μπορείτε να πατήσετε παύση να το διαβάσετε. Τα δημιούργησε ένας μεγάλος άρχοντας Ρωμαίος, ήταν το δεξί χέρι του Πόμπιου. Εκείνη την εποχή, μιλάμε για το 46 π.Χ. έτσι, ο Πόμπιος, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει μοιραστεί στα δύο, Ανατολική Δυτική. Ήταν ο Πόμπιος στη μία και ο Ιούλιος ο Κέσαρας στην άλλη. Ο Πόμπιος λοιπόν ειδοποιεί από την Καρία, στην Μικρή Ασία, τον τον Κλάβδιο, Κλάβδιος λεγότανε, Άπιος Κλάβδιος, και του είπε να έρθει στην Αθήνα και του έδωσε να αναλάβει πλέον όλες αυτές τις περιοχές από την Αθήνα μέχρι την Αχαΐα. Όλους αυτούς τους φόρους τους είχε υπό την κατοχή του πλέον αυτός ο Άπιος Κλάβδιος, Πούλχερο λεγόμενος. Το όνομα του είναι Άπιος Πούλχερ Κλάβδιος. Αυτός ήρθε και όταν έρχονταν ένας Ρωμαίος στην Αθήνα, πάντα έπρεπε να έρθει, κύριε μου, υποχρεωτικά να έρθει. Μη σταυρώνετε χέρια. Να έρθει, ναι. Δεν μπορώ να το βλέπω, ρε παιδιά. Συγγνώμη να πούμε, αλλά αν κάνετε λίγο υπομονή, μην τα σταυρώνετε. Δεν μπορώ. Εδώ μέσα κρατάω και αυτό το πράγμα. Και, λοιπόν, ο Κλάβδιος λοιπόν ο Πούλχερ, όπως όλοι είπαμε, οι Ρωμαίοι ερχόντουσαν εδώ πέρα. Και λέγανε, δέσποτα, ξέρεις, αυτά τα μπλα μπλα τα κολακευτικά και αυτά, γιατί είχε δύναμη, προηγουμένη ερώτηση που είπαμε, που απάντησα, είχανε δύναμη και φοβόντουσαν το ιερατείο. Μεγάλη δύναμη. Και τους είπε, τι μπορώ να προσφέρω κι εγώ, ήρθα, άλλο που δεν θέλανε αυτοί. Και φτιάχνει ο άνθρωπος αυτός, δημιουργεί τα μικρά προφίλια, αυτά είναι τα μικρά προφίλια, έχουν βγάλει την πινακίδα από εδώ πέρα. Πού την έχουν πάει? Είναι δυσμένα τα γραμματά. Είναι χαραγμένα μικρά προφίλια. Όχι καλέ αυτό. Υπήρχε μια μεγάλη πινακίδα εδώ. Υπήρχε μια μεγάλη πινακίδα εδώ πέρα που έδειχνε πώς ήταν. Κοιτάξτε πώς την κάναν τώρα εδώ πέρα. Πρέπει να έρθει από κοντά και να δει. Λοιπόν, αυτή η εικόνα, ελάτε κοντά να δείτε όσοι θέλετε να. Αυτή η εικόνα με τις δύο καριάτιδες. Ήταν από τη μέσα πλευρά. Μέσα. Στην απαγορευμένο χώρο. Από την πίσω πλευρά, δηλαδή από την άλλη μεριά, ήταν αυτό εδώ. Βλέπετε, με δύο κύριους θαλάσσιους και αυτούς δωρικούς, με την αψίδα επάνω. Εντάξει. Και τους παραστάτες δίπλα. Αυτή λοιπόν η εικόνα δημιουργήθηκε με χορηγό τον Πούλχερ, τον Κλάδιο Πούλχερ. Τον Κλάδιο Πούλχερ, καλά είπα. Τις δύο καριάτιδες, όλοι λέγανε για τα παλιά χρόνια ότι ευχαριστούσε τις δύο θεές, τη μάνα και την κόρη. Δεν αληθεύει αυτό. Συμβόλιζε τα δύο δίδυμα κορίτσια που είχε ο Πούλχερ. Είχε δύο κόρες θυγατέρες δίδυμες, τις οποίες έφτιαξε δύο καριάτιδες, οι οποίες κρατάνε, βλέπετε, κρατάνε εδώ πέρα με τα χέρια τους ένα καλάθι. Η μία σώζεται και είναι μες στο μουσείο. Η άλλη την πήρε ο κλέφτης του 1801, ο Έντουαρντ Κλάρκ, και την πήγε στο Κέμπριτζ, στην Αγγλία. Και μάλιστα είναι και σπασμένο το πρόσωπό της. Γιατί την σέρνανε, την σέρνανε. Την κοπάνισε με τον Κασμά, εντάξει. Την σέρνανε δεμένη με σκοινιά, για να την πάνε να την φορτώσουν στο πλοίο. Ναι, και για να την φορτώσουν και να την κάνουν πάνω, για να την ανεβάσουν. Στο χώμα κάτω της έρνανε, γι' αυτό και δεν έσπασε. Σε καμία περίπτωση δεν ερχόταν με τίποτα. Συγγνώμη λίγο να σας διακόψω. Όχι. Περιήγηση κάνουμε. Ορίστε. Περιήγηση κάνουμε. Περιήγηση κάνετε, αλλά σας βλέπουμε, παρακολουθείτε και από τις κάμερες που συγκεντρώσαν οι αρχιφύλακες. Θα πρέπει να σβήσετε ό,τι έχετε γράψει, γιατί απαγορεύεται βάσει νόμου. Ναι. Μας κάνουν πρόβλημα οι επαγγελματίες ξανά και κύριε. Ναι. Βεβαίως. Μισό λεπτάκι όμως, μισό λεπτάκι, επειδή ασχέτως
Απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση της περιήγησης. Ό,τι πείτε ανεπίσημα είναι δικό σας θέμα. Απλά σας λέω ότι υπάρχει περίπτωση ξεναγός να έρθει να σας... Ας έρθει ο ξεναγός. Δεν λέμε κάτι εμείς που του παίρνουμε τη δουλειά. Σας έχω δει. Θα τον πληρώσουμε τον κύριο. Βάλουμε όλοι από 5 ευρώ και θα τον πληρώσουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Σας παρακαλώ, κυρία. Εγώ, ό,τι που είπε η προϊσταμένη μου, σας το μεταφέρω, είναι δική σας ευθύνη. Όχι, όχι. Ναι, δεν τραβάω εσάς. Δεν με ενδιαφέρει εσείς καθόλου. Πάντα δημιουργούν πρόβλημα όταν κάνουν μια περιήγηση. Εδώ έχουμε τα τρία λοιπόν ιερά σύμβολα της Ελευσίνας, τον Ιερομπουδάκα στο κέντρο, τον Στάχη και την Κέρνο. Εκεί φυλάζονταν μέσα σε αυτό το δοχείο τα ιερά και τα όσια. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ και θα ξαναβγούμε σε λίγο στον αέρα, γιατί έχουμε πρόβλημα με την... Για εκεί εδώ στα μικρά προφίλια να πούμε ότι ήταν οι είσοδος. Ναι. Μέσα στο νερό και μετά κάνανε γύρωση με το χώμα. Κάνε όσο προλαβαίνεις, γιατί σε λίγο δεν θα μιλήσω καθόλου. Πες το. Αυτές είναι, ναι, είναι το αποτύπωμα από τις δύο σιδερένιες πόρτες που κλείνανε τον χώρο. Πάμε. Από εδώ είναι το πλουτόνιο. Εχθές που μιλάγαμε για τις πύλες Ιώνα, που λέγαμε για, για τον ήπιο Κολωνό, για την πύλη στον Κολωνό, άλλη μία πύλη ήταν για αυτή, την οποία δεν την αναφέραμε. Πού είναι το πλουτόνιο Άνδρο. Ναι, ότι από εδώ ας πούμε την έκλεψε και την έκανε. Ο Παυσανίας όμως λέει... Άρα υπήρχε καταβάσιο ουσιαστικά. Ο Παυσανίας όμως αναφέρει κανονικά με στοιχεία ότι το δύσιο πεδίο, ο χώρος που εκλάπει, δηλαδή την άρπαξε ο Κούντολας στην πόρη, είναι μόλις μπαίνουμε στην Ελευσίνα και δεξιά εκεί που είναι ο χώρος με κατουλουβάρια, ήταν κατουλουβάρια εκεί. Εδώ είναι η αγέλαστος πέτρα. Αυτή είναι η αγέλαστος πέτρα. Με τα κεράκια σου, να έχεις και την ευλογία της Δήμητρος, πάρε αυτή την πετρούλα από εκεί κάτω και βάλει με τα πάρει ο αέρας. Θα έρθουν να τη βγάλουν αμέσως, μην ανησυχείτε. Αλλά εδώ είστε σε χώρο, δεν τέχω. Γιατί λέγεται αγέλαστος πέτρα. Φωτογραφίες μπορούμε να βγάλουμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε την αγέλα στο πέτρα φωτογραφία. Επιτρέπεται. Μας άφησε. Ωραία. Και να μην... Κοίταξε, είναι γεγονός ότι βέβαια ο σύλλογος των ξεναγών έχει δίκιο, γιατί αν ο καθένας έρχεται εδώ μέσα και μπουρ λέει, χάνει το μεροκάματο ο ξεναγός. Είναι, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν ξεναγοί και όταν πας και πεις, ρε παιδιά, είμαστε 20 άτομα, θέλουμε ένα ξεναγό, είμαστε σύλλογος, θα πληρώσουμε τον αδερφό. Είμαστε σύλλογος αυτό. Πάρ' τηλέφωνο στην Αθήνα, να έρθει από την Αθήνα ξεναγός. Αυτοί οι ξεναγοί που λέει είναι αφικής. Ναι, εντάξει. Είναι ένα επάγγελμα όμως και αυτό. Είναι ένα επάγγελμα και αυτό. Εγώ ξεκίνησα να γίνω ξεναγός. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Τα ρώσικα δεν τα ξέρω καλά, τα τουρκικά δεν τα ξέρω καλά, έπρεπε να τα αγγλικά δεν τα ξέρω καλά, έπρεπε να τα παράσα και πάω αλλού τώρα. Λοιπόν, πάμε προς τα πάνω. Να ρωτήσω κάτι. Να πούμε για την αγέλα στο πέτρα, ότι... Έλα. Γιατί η πέτρα έχει πάνω λουλούδια. Εμείς τα βάλαμε. Αυτά είναι για την Δήμητρα και για τη μάνα της, για την κόρη της την Περσεφόνη. Εδώ ήταν μια, όπως τη βλέπουμε, ότι έχει απομείνει. Φαίνεται ότι έρχεται η Δήμητρα. Έρχεται και δεύτερη. Εκείνη τον καιρό που ήταν μέσα στη Μαύρη, ας πούμε, σε ένα χώρια και έκασε. Να ξεκινήσει λίγο. Εδώ έκασε.
Λίγο δυνατά θέλω. Ήρθε η Άνδρια εδώ πέρα και τη έπιασε μια συζήτηση. Την είναι θλιμμένη και αυτά. Και για να την κάνει έτσι, ξέρω εγώ, λίγο να πάρει επάνω τη, τη έκανε κάποια σκέρτσα και μάλιστα τη έριξε και τη γύμνια. Τέλος πάντων, και εκεί γέλασε η Δήμητρα. Τη έδειξε κάποια πράγματα, βγήκε ο Ήαχος από εκεί και γέλαγε. Και εκεί επάνω λοιπόν την έπιασε το γέλιο και γέλασε. Την ονομάσανε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ήταν αγέλαστος και μετά έγινε γελαστή. Εδώ, εδώ, να σας πω, ελάτε από εδώ. Ελάτε εδώ λίγο, ελάτε, ελάτε εδώ. Να μιλήσουμε για το πρώτο τελεστήριο. Ναι. Ελάτε εδώ κοντά να με καλύπτετε λιγάκι. Ναι. Δεν γράψε πάνω. Δεν γράφω, βγαίνω ζωντανά από εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε το, η Ελευσίνα φημίζεται ότι έχει το τελεστήριο της ποιήσης. Ένα τελεστήριο. Η Ελευσίνα έχει τρία τελεστήρια. Το πιο μικρό είναι αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι ελαξευμένο επάνω στα ριζά του βράχου. Ο βράχος είναι κύλος. Οι χριστιανοί που είσαστε περισσότεροι, αν πάτε μέσα και έχετε δικαίωμα να πάτε και σήμερα, θέλετε να ανάψετε ένα κερί, θα σας δώσουν το κλειδί από πάνω. Είναι υποχρεωμένοι, σαν χριστιανοί, να μπείτε μέσα και να ανάψετε ένα κερί. Αν κάνετε έτσι το πόδι σας κάτω, θα ακούσετε τον υπόκοφο αυτόν ήχο που φαίνεται ότι ο λόφος είναι κύλος, δηλαδή είναι κούφιος. Εδώ λοιπόν υπάρχουν τρεις περιπτώσεις γιατί υπήρξε αυτή η κατασκευή εδώ πέρα. Η πρώτη περίπτωση είναι ότι όταν περνάγανε οι μύσες από κάτω για να ανεβούν πλέον στη βόρεια πύλη που είναι εδώ πιο πέρα για να μπουν στο τελεστήριο, Δανάη, άκουσε κάτι προσωπικό, το οποίο δεν έχω ξαναπεί. Εδώ λοιπόν υπήρξαν τρεις περιπτώσεις. Η μία είναι ότι ερχόσαν οι αίρες από κάτω, από το άλλο πηγάδι, έχω πια ένα δεύτερο κατεστραμμένο, και χορεύανε, ξέρεις, με τα, αυτά τα, με ήχους, με φώτα, με λαμπρά πράγματα, απίστευτα πράγματα. Δεν μπορεί να συλλάβει ο κοινός. Και προϋπαντούσαν, υποτίθεται, τους μύσες. Άλλη περίπτωση είναι ότι εδώ οι μύσες εκάθονται στις κλίμακες και βλέπανε ένα θεατρικό, μια θεατρική παράσταση. Πώς είναι το όνομά σας? Αντώνη. Κωνσταντίνα κι εσείς. Μπράβο Κωνσταντίνα με τα χεράκια έτσι. Λοιπόν, είσαστε, πατάτε επάνω στην Ιερά Οδό αυτή τη στιγμή. Είναι η Ιερά Οδός αυτή. Λοιπόν, και λέμε εδώ πέρα τώρα ότι όπως περνούσαν από εδώ οι μπίσες για να ανεβούνε, υπήρχε εκεί πέρα, η δεύτερη περίπτωση είναι ότι κάποιοι μπίσες κάθονται στις κλίμακες και βλέπανε εδώ μία αναπαράσταση ως και προς τις δύο, ειδικά η δεξιά η εσοχή, αναπαράσταση θεατρική της αρπαγής του Διός και του βιασμού επί της Δήμητρος. Προσέξτε, λέμε τώρα, αλληγορικά είναι αυτά, αλλά ο Δίας έκανε την Περσεφόνη με την αδερφή του. Εντάξει, μέχρι εδώ. Και η τρίτη περίπτωση που είναι και πιο πλησιέστερη και αληθινή, τη βλέπω εγώ κατά εκτίμηση δική μου, είναι ότι εδώ ήταν το ιερατείο, ήταν μία κάστα από παπάδες, που όταν πέρναγε ο Μύσης από εδώ πέρα, είχαν τη δυνατότητα εκείνη της εποχής, την τεχνολογία, να βλέπουν την άβρα από τα χέρια. Να βλέπουν την άβρα από τα χέρια. Εάν η άβρα μες στη νύχτα δεν είχε το χρώμα που θέλανε αυτοί, το γυρίζανε πίσω. Ότι είχε περάσει τα μικρά μυστήρια, ότι είχε κάνει νηστείες, είχε κάνει καθαρμούς, είχε κάνει ένα σωρό δοκιμασίες. Εδώ, εάν η άβρα του δεν ήταν σωστή, το στέλνανε πίσω. Να ρωτήσω, έχω τρεις απορίες. Τρεις κιόλας, για πες μου. Πρώτη απορία. Πώς ο Δίας έκανε τα παιδιά του με τις αδερφές του? Είπαμε, είναι αλληγορικά αυτά τα πράγματα. Είναι αλληγορικά. Κυρία Κωνσταντίνα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσείς? Ήρθε η κοπέλα και μου είπε, ας πούμε, ναι, είναι γνωστά αυτά. Δεν κάνουμε όμως, δεν κάνουμε ξενάγηση. Μιλάει και ο κύριος, μιλάει και η κοπέλα. Να σας πω κάτι. Πέστε. Βάσει κυκλίου, από 5 άτομα και πάνω, δεν θεωρείται οικογένεια, θεωρείται γκρουπ. Να κάνουμε τα στραβά μάτια ότι δεν σας είδα. Να είστε καλά, ναι. Βιντεοσκόπηση όμως. Ναι, 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 το σταμάτησε. Ο Ιώνας το σταμάτησε. Το σταμάτησε. Ναι, ναι. Λοιπόν, και αυτό που κάνουμε, έχει πει ξεναγό με άλλο γκρουπ. Τώρα ήρθαν για αυτήν. Ναι, αυτή ήταν με ξεναγό όμως. Αν έρθει τώρα εδώ, θα μας ζητήσει τα στοιχεία να μας κάνει αναφορά, γιατί δεν κάνουμε. Όχι, όχι, εμείς θα φύγουμε, θα αποσυρθούμε, θα πάμε εκεί στο δέντρο να κάτσουμε. Εκεί δεν απαγορεύεται, έχει σκιά. Εντάξει. Εντάξει, ο κύριος Δημήτρης τι κάνει? Καλά, έχει βγει στη σύνταξη. Ναι, ναι, μου το είπε η κοπέλα. Ναι.
Λοιπόν, το είπαμε για αυτό το θέμα, έτσι το είπαμε αυτό, να πούμε για το βράχο. Για το βράχο. Συγγνώμη, μετά έκανα δυο μου απορίες. Τι μου είχες ερωτήσει? Πρώτο, θα μου τις πεις μετά να πάμε εκεί που και πες μου τι θέλεις, γιατί εδώ μας κυνηγάνε, βλέπεις. Λοιπόν, να πούμε εδώ για το βράχο, τον οποίο το βλέπουμε σαν να αιωρείται, ο αριστερά ο βράχος. Αυτός είναι ο κάθε αρχαιολογικός χώρος σε όλη την επικράτεια, είχε και, είχε και κάποιους χώρους οι οποίοι λέγονται ή να λεγόντουσαν θησαυροί. Θησαυροί, το θησαυροφυλάκιο. Στους Δερφούς υπήρχε θησαυροφυλάκιο από τη Σύφνο, το μεγαλύτερο. Ναι, από ναι, την Αθήνα, από τη Σπάρτη, από την Νάξο. Και εκεί μέσα έχει μια τρύπα που φυλάγανε τα λεφτά. Τα λεφτά, θησαυροφυλάκιο. Εδώ έχουμε μόνο ένα. Έχουμε μόνο ένα. Είναι ο βράχος αυτός που βλέπουμε. Εάν πως αντί να πας από γύρω εσύ και ανεβείς επάνω, θα δεις επάνω πάνω στον βράχο υπάρχει μια τρύπα. Εκεί λοιπόν οι γυναίκες και πηγαίνανε και τα ξαναρίχνανε πάλι στην τρύπα να ξαναπάρει πάλι το εράκι ο πίσω. Αυτός είναι ο δισαπρός που είναι εδώ πέρα. Αριστερά. Πάμε. Αριστερά. Αφού να καταλάβεις ότι ήταν νεότατη τότε και ο άντρας πήρε σύνταξη. Εδώ η πλήθη, βλέπετε, ήταν οι αποθήκες των Αθηνών, των Σιτηρών. Η τάπα αυτή είναι που σκέπασε την τρύπα, για να μην πάω και πάρω εγώ τα κέρματα, τα νομίσματα. Αυτή η τάπα που βλέπετε εκεί πέρα. Η τάπα λοιπόν. 400 κιλά. Μάλιστα. Θέλανε ας πούμε ανθρώπινο δυναμικό ή είχαν. Ωραία. Θα συνεχίσουμε το live, παιδιά, σε λίγο, γιατί έχουμε λίγα θεματάκια εδώ. Έτσι, να είστε καλά, συνεχίζουμε. Γιατί ακούμε κι εμείς. Τσαφούλες, ωραία.